Πάμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για τον ύπνο. Πόσες φορές άραγε έχεις ακούσει κάποιον να λέει ότι εγώ 6 ώρες κοιμάμαι και τα φέρνω βόλτα μια χαρά και όλα καλά και ότι όσο μεγαλώνεις τόσο λιγότερο κοιμάσαι, δεν έχεις ανάγκη τον ύπνο κλπ. Για σένα που θυσιάζεις 2-3 ώρες ύπνου σε ποιότητα και ποσότητα κάθε βράδυ από επιλογή, θέλω να ξέρεις ότι άλλο τόσο επιφορτίζεις την ψυχική, πνευματική αλλά και τη σωματική σου υγεία. Ένας ενήλικας, ανάλογα με την καθημερινότητά του, χρειάζεται από 7 μέχρι 9 ώρες ύπνου και μάλιστα το βράδυ, καθώς ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ρυθμισμένος έτσι από τη φύση του, ώστε να εκρίνει την ορμόνη μελατονίνη με τη δύση του ήλιου και το τεχνητό φως, που βλέπει ηλεκτρισμός, δεν αλλάζει αυτή τη φυσική λειτουργία. Παρ' όλα αυτά την αλλάζει, ή μάλλον παρ' όλα αυτά η ρύθμιση αυτής της ορμόνης διαταράσσεται από το μπλε φως που έχουν οι οθόνες, τα κινητά μας, η τηλεόραση, οι υπολογιστές κλπ. Για σένα που περνάς μία περίοδο άγχους ή πένθους ή βρέφους στο σπίτι, θέλω να ξέρεις ότι μπορείς να επαναπρογραμματίσεις το σώμα σου και το μυαλό σου, είτε με απλές συμβουλές, είτε με πιο περίπλοκες περιπτώσεις, με τη βοήθεια ενός ειδικού ευεξίας ή και ψυχολόγου, ανάλογα την περίπτωση. Μόλις φέρεις σε αρμονία το σώμα σου και το μυαλό σου, θα αυτορυθμιστεί και το ψυχικό αλλά και το πνευματικό κομμάτι. Η κατανόηση της επιστήμης πίσω από τον ύπνο μπορεί να σε βοηθήσει να εκτιμήσεις την αξία του ύπνου. Πάμε να δούμε λοιπόν καταρχάς τι σημαίνει καλός ύπνος. Σημαίνει 7 με 9 ώρες ύπνου, χωρίς συνεχείς και ανέτειες διακοπές και χωρίς πρόβλημα να ξανακοιμηθείς αν ξυπνήσεις, για παράδειγμα, για τουαλέτα. Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας λοιπόν κατά τη διάρκεια του ύπνου και γιατί είναι ο ύπνος τόσο σημαντικός? Για να είμαστε ειλικρινείς, σπάνια ακούμε τον ζωτική σημασίας για την υγεία μας και την ευεξία μας ρόλο που διαδραματίζει ο ύπνος και με εξαίρεση τους ειδικούς ύπνου και τους συμβούλους ευεξίας και υγείας, σπάνια ακούμε άλλους επιστήμονες να αναφέρονται σε αυτό το θέμα ιδιαίτερα. Ο ύπνος αποτελείται από πολλά στάδια, συμπεριλαμβανομένου του ύπνου ταχείας κίνησης των ματιών, το γνωρίζουμε όλοι, τη φάση REM, και του non-REM ύπνου, τα οποία χαρακτηρίζονται από διακριτά πρότυπα εγκεφαλικής δραστηριότητας και φυσιολογικές αλλαγές. Το non-REM στάδιο μπορεί να χωριστεί σε περαιτέρω 3 υποστάδια. Πρώτον, ένα ελαφρύ στάδιο ύπνου που χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση της εγκεφαλικής δραστηριότητας και μυϊκή χαλάρωση. Δεύτερο στάδιο είναι το βαθύτερο στάδιο ύπνου, κατά το οποίο η θερμοκρασία του σώματος μειώνεται, ο καρδιακός ρυθμός επιβραδύνεται και το σώμα υφίσταται διαδικασίες αποκατάστασης. Και το τρίτο στάδιο του ύπνου, γνωστό και ως ύπνος αργών κυμάτων, κατά τη διάρκεια του οποίου συμβαίνει επισκευή ιστού, υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος και ρύθμιση των ορμονών. Και μετά έρχεται το τέταρτο και το πέμπτο στάδιο ύπνου, που οι δύο αυτές υποκατηγορίες σχηματίζουν το στάδιο REM. Αυτό το στάδιο σχετίζεται με τα όνειρα και χαρακτηρίζεται από γρήγορες κινήσεις ματιών με αυξημένη εγκεφαλική δραστηριότητα και προσωρινή μυϊκή παράλυση. Οι κύκλοι του ύπνου, οι οποίοι αποτελούνται από εναλλασσόμενες περιόδους ύπνου non-REM και REM, διαρκούν περίπου 30 λεπτά και επαναλαμβάνονται όλη τη νύχτα. Η βέλτιστη ποσότητα ύπνου ποικίλει μεταξύ των ατόμων, αλλά γενικά κυμαίνεται, όπως είπαμε, 7 με 9 ώρες τη νύχτα για τους ενήλικες. Άκου λοιπόν τώρα, αν σε ενδιαφέρει η ποιότητα της ζωής σου, τι γίνεται όταν κοιμόμαστε. Καθώς λοιπόν εμείς κοιμόμαστε, ο εγκέφαλός μας μεταβιβάζει τις γνώσεις και τις πληροφορίες της ημέρας που πέρασε στο υποσυνείδητό σου. Μάλιστα, αυτή η διαδικασία αρχίζει ακριβώς εκείνα τα μερικά λεπτά πριν κοιμηθείς εντελώς, εκείνη τη στιγμή που νιώθεις ότι βυθίζεσαι στη χαλάρωση. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς αισθάνεσαι την ώρα που ξαπλώνεις και κυρίως το τι σκέφτεσαι. Παράλληλα, ο εγκέφαλός μας ετοιμάζεται για τις απαιτήσεις της επόμενης ημέρας, τις οποίες υπολογίζει με βάση την τροφή που του έχεις δώσει. Αυτό γίνεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται ενοποίηση και στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το μυαλό μας απορροφά τις νέες γνώσεις που πήραμε, δημιουργεί τη βάση για τα συναισθήματα που υπολογίζει ότι θα χρειαστούμε
και μας δίνει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να πάρουμε σωστές αποφάσεις και να μας βοηθήσει να έχουμε δημιουργικές ιδέες. Και γι' αυτό λοιπόν οι Άγγλοι πριν από μια δύσκολη απόφαση έχουν αυτή τη ρίση του sleep on it, δηλαδή κοιμήσου πάνω του και αποφάσισε. Αν διακόψεις τον ύπνο σου νωρίτερα ή δεν αντιμετωπίζεις τα προβλήματα με την ποιότητα του ύπνου σου, η διαδικασία αυτή γίνεται με προβληματικό τρόπο και τελικά φορτώνεις με ένταση το νευρικό σύστημα, το οποίο λαμβάνει σήμα πως βρίσκεσαι σε ετοιμότητα για μάχη ή φυγή. Fight or flight. Σε επίπεδο ορμονών, ο καλός ύπνος βοηθάει την καλή λειτουργία στην επαναρρύθμιση όλων των λειτουργιών. Μας βάζει λοιπόν κάθε βράδυ στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις με βάση το νέο λογισμικό που έχουμε προσφέρει στο μυαλό μας. Επίσης, ο ύπνος επηρεάζει ιδιαίτερα τις ορμόνες γκρελίνη και λεπτίνη. Η πρώτη ρυθμίζει την πείνα και η δεύτερη το αίσθημα κορεσμού. Με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε τελικά, αν υπάρχει αναστάτωση, σε συναισθηματική πείνα και ψυχική επιβάρυνση. Στη διάρκεια που εσύ κοιμάσαι, το σώμα σου καταπολεμά τις φλεγμονές, χτίζει και επιδιορθώνει τους μυς, τα κόκαλα και τους συστούς του σώματος. Με άλλα λόγια, σε θεραπεύει. Ο καλός ύπνος σχετίζεται απόλυτα με την πρόληψη σε ασθένειες όπως καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια, διαβήτη, αρθρίτιδα και προώρη γύρανση. Επίσης, βοηθάει πολύ τα άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα να βρίσκονται σε καλά επίπεδα χωρίς εξάρσεις. Έρευνες έχουν αποδείξει άλλωστε ότι ο καλός ύπνος βελτιώνει σημαντικά την αρτηριακή πίεση και το πως οι άνθρωποι που κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες κάθε νύχτα έχουν υψηλότερα επίπεδα φλεγμονών πρωτεϊνών στο αίμα τους. Στη διάρκεια του ύπνου σου, η επικοινωνία εγκεφάλου και νευρικού συστήματος είναι συνεχής και το νευρικό σύστημα παίρνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει σοφά την επιβίωσή σου την επόμενη μέρα. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν παίζει ρόλο η ποιότητα των σκέψεών σου κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κυρίως εκείνα τα 3 λεπτά πριν σε πάρει ο ύπνος που σου προανέφερα. Αν σκέφτεσαι όμορφα και χαρούμενα πράγματα και θετικά, η ρύθμιση στο νευρικό σου σύστημα, αλλά και στο υποσυνείδητό σου, είναι αντίστοιχη. Ο ανεπαρκής ή κακός ύπνος μπορεί να βλάψει την προσοχή, τη λήψη αποφάσεων και τη συναισθηματική ρύθμιση. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι ο επαρκής ύπνος είναι απαραίτητος για την ικανότητα του εγκεφάλου να καθαρίζει τις τοξίνες και τα απόβλητα από τον οργανισμό, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η νόσος Alzheimer. Επιπλέον, ο ύπνος ρίχνει τα επίπεδα του στρες, βοηθάει στη διατήρηση της συναισθηματικής ισορροπίας και της ψυχικής ευεξίας. Η στέρηση ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές της διάθεσης, αυξημένο άγχος και αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης και άγχους. Μία από τις αρχές που έχουμε όσοι ασχολούμαστε με τον τομέα της υγείας και της ευεξίας είναι να ζητάμε από τους πελάτες μας να κρατούν ημερολόγιο ύπνου ακριβώς για να ζουν ενσυνείδητα. Θα μου πεις τώρα εσύ, μα εγώ λόγω ψυχολογικού βάρους δεν κοιμάμαι. Θα σου πω ότι σε καταλαβαίνω και σου συστήνω να μιλήσεις με κάποιον ειδικό για τη δική σου περίπτωση, που θα μπορούσε να είναι ένας σύμβουλος ευεξίας ή ένας ψυχολόγος ή ένας θεραπευτής που θα μπορέσει να σου δώσει ένα ατομικό πλάνο για να μπορέσεις να χαλαρώσεις και να κοιμηθείς χωρίς χρήση χημικών χαπιών, εάν η περίπτωσή σου είναι τέτοια ή εάν τέλος πάντων εσύ αισθάνεσαι ότι δεν έχεις τη δύναμη να το αντιμετωπίσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις κακού ύπνου, βέβαια, σύνηθες σύμπτωμα των ατόμων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κρίσεις πανικού. Γενικές οδηγίες δεν πρόκειται να τις ακολουθήσεις, καθώς δεν κάνουν όλα για όλους, γι' αυτό και δεν δίνω. Και μία τεχνική που λειτουργεί σε μία περίπτωση, ίσως δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε μία άλλη περίπτωση. Ακόμα και αν μιλήσουμε για θεραπείες με αναπνοές ή για διαλογισμό ή επαναπρογραμματισμό του ανθρώπινου εγκεφάλου, που είναι θεραπείες και διαδικασίες και τεχνικές απόλυτα ασφαλείς, το κάθε άτομο χρειάζεται ένα προσωπικό πλάνο κομμένο και ραμμένο στη δική του καθημερινότητα. Κλείνοντας, θα σου πω πως τα πρότυπα ύπνου διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και έχουν μια ευελιξία ανάλογα με τη ζωή που ακολουθεί ο καθένας από εμάς. Πάντως, ο γενικός κανόνας λέει πως τα βρέφη έως 3 μηνών προτείνεται να έχουν διάρκεια ύπνου 14 με 17 ώρες. Για τους έφηβους 14 με 17 ετών 8 με 10 ώρες. Και για τους ενήλικες μέχρι 75 ετών η μέση ανάγκη για ύπνο ορίζεται συνήθως στις 7 με 9 ώρες. Άνω των 75 ετών ενδείκνυται 7 με 8 ώρες ύπνου.
Αυτή είναι μία από τις βασικότερες αρχές της ευεξίας και θα σε βγάλει από το mode επιβίωσης που σε έχει ρίξει η δύσκολη καθημερινή σου ρουτίνα, το στρες και το άγχος. Κάνε subscribe and follow, χτύπα και το καμπανάκι αν θέλεις να μάθεις και άλλες συμβουλές ευεξίας τις επόμενες εβδομάδες. Γεια σου!